καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο στο κανάλι μου. Λοιπόν, είναι πρωί Τετάρτης. Εχθές στο Instagram, να με ακολουθείτε γιατί τους ενημερώνω σχετικά με το τι συμβαίνει εδώ στο YouTube, σχετικά με δυσκολίες που μπορεί να είχα και να μην ανέβασα ένα βίντεο ή κάτι. Αρχικά είναι το πρώτο βίντεο του 2021. Α, καλή χρονιά! Πραγματικά εύχομαι στον καθένα σας ό,τι επιθυμεί, πραγματικά να φύγουμε πολύ αυτή την κατάσταση και να πραγματοποιηθεί κάθε σας επιθυμία. Είμαι κι εγώ ένας από αυτούς που αυτή η κατάσταση με έχει καταβάλει όσον αφορά τα σχέδιά μου και όλα αυτά που ήθελα να κάνω. Αλλά δεν πειράζει, τι να κάνουμε, δεν είμαστε μοναδικοί. Θα το παλέψουμε, όλος ο κόσμος έτσι είναι. Οπότε πραγματικά σας εύχομαι να πραγματοποιήσετε κάθε σας επιθυμία, να το βάλετε στόχο, να έχετε τύχη, να έχετε πρώτα απ' όλα υγεία για να μπορέσουμε να τα κάνουμε όλα αυτά και να φύγουμε γρήγορα από αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι στο Instagram εχθές ενημέρωσα ότι εχθές, Τρίτη δηλαδή, τραβούσα ήδη τη μέρα μου σαν vlog, αλλά επειδή για κάποιο λόγο δεν μου άρεσε, το θεώρησα πολύ βαρετό, δεν είχα τόση όρεξη, δεν ξέρω. Είπα να τραβήξω και την Τετάρτη, δηλαδή σήμερα, για να σας ανεβάσω για την Πέμπτη, ενώ έπρεπε να έχετε την Τετάρτη βίντεο. Οπότε θα σας βάλω κάποια πλανάκια από αυτά τα πράγματα που έκανα χθες, απλά για να δείτε και τη χθεσινή μου μέρα, αλλά κυρίως θα τραβήξω τη σημερινή. Χθες λοιπόν το πρωί πήγα για τρέξιμο. Έχω τελειώσει. Είμαι παρτάλι, να σας πω την αλήθεια. Οπότε να μιλήσω εδώ πέρα. Θέλω να πάω σπίτι, να φάω μια μπανάνα και κάτι ακόμα. Κάπως είναι έτσι. Και μια μπάρα Δημητριακών, δεν μπορώ να σκεφτώ, να κάνω μπάνιο και μετά θα φτιάξουμε φακί για μεσημεριανό. Ακολουθούμε διατροφή εδώ και 2 εβδομάδες γιατί το είχαμε παρακάνει πάρα πολύ. Κουράστηκα. Σβίστο, σβίστο, θα το ξαναπώ, δεν το είπα καλά. Άμα είσαι χρόνια στο κουρπέτι. Όχι, το κουρπέτι. Λοιπόν, είχα ένα πολύ ωραίο έτσι meeting, ξέρω εγώ να το πω, δεν ξέρω. Με ένα site με κοσματάκια, το οποίο θα σας το δείξω κιόλας. Έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα και σας κανονίζω και giveaway με Πανδώρα και θα γίνει χαμός, οπότε ακολουθήστε με στο Instagram. Είμαι πολύ χαρούμενη και ήρθαμε να πιούμε ένα καφέ from the sea. Χωρίς μάσκες. Τι φοράς τη μάσκα σου ρε φίλε? Εδώ, εντάξει, δεν πειράζει. Φεύγω, είχα έχει λίγο κρύο βασικιά. Βγάλαμε πριν φωτογραφίες για το Instagram. Είπα τον Άγγλο να έρθει να με πάρει γιατί έχω καταπεινάσει. Θα φάω τη φακή που μαγειρέψαμε χθες. Γιατί μου άρεσε πάρα πολύ να βάζετε, παιδιά, ρίγανη. Εγώ δεν την έχω κάνει στο σπίτι με ρίγανη, αλλά η ρίγανη σε συνδυασμό με τη δάφνη ήταν πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχω γυρίσει σπίτι. Σας είπα σήμερα ότι είχα πάει να μιλήσω με ένα κοσματοπωλείο, το οποίο έτσι σας ετοιμάζουμε διάφορα πράγματα, οπότε να παρακολουθείτε. Και διάλεξα να πάρω αυτά για μένα. Μου άρεσαν πάρα πολύ. Είναι από μια μάρκα που λέγεται Pinti Paola και την πουλάει το κοσματοπωλείο αυτό που λέγεται Αρμανίδης και έχει και e-shop. Θα τα βάλω όλα κάτω στην περιγραφή και να μπορείτε να τα βρείτε. Και δεν ξέρω, έχω ενθουσιαστεί πάρα πολύ. Γιατί γενικά συνήθως αγοράζω πράγματα τα οποία ξέρετε, είμαι πολύ basic, τα φοράω κάθε μέρα και το ένα και το άλλο. Και μόλις τα φόρεσα, γιατί λέω, αχ, μήπως να μην τα πάρω, πότε θα τα βάλω. Λέω, wow. Σκεφτείτε το τώρα με ένα σινιό κότσο, τραβηγμένο το μαλλί ίσια εδώ πέρα και ένα ωραίο, τι να σου πω, total black outfit και μόνο τα σκουλάρι και τίποτα άλλο. Και ένα ωραίο κραγιόν. Είπατε, είμαι για έξω έτοιμη, απλά δεν θα βγούμε ακόμα. Οπότε. Αλλά όχι, θα μπορούσα να το φοράω και με κάτι πιο απλό, ρε παιδί μου.
και καθημερινά. Μ' άρεσαν πάρα πολύ. Θέλω να σας μιλήσω για κάτι. Φασικά θέλω να σας μιλήσω για κάτι. Σας είχα πει ότι θα σας κάνω ένα haul με το τι πήραμε τις γιορτές και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, επειδή άρχισαν πάρα πολύ να μας έρθουν, σε σημείο που το πρώτο με το τελευταίο που παραλάβαμε είχε ένα μήνα διαφορά, οπότε όλα αυτά αποφάσισα να μην σας τα δείξω, γιατί εν τέλει τέλος πάντων δεν ήρθαν γρήγορα, οπότε δεν μπορούσε να γίνει haul. Όμως, επειδή τώρα περιμένω κάποια πράγματα, βασικά ήδη μου έχουν έρθει, περιμένω το τελευταίο πακέτο από H&M, το οποίο φαντάζομαι ότι θα έρθει. Αν όχι από την εβδομάδα, τότε σίγουρα την επόμενη θα έχουμε haul με εκπτωσιακά ρούχα που αγόρασα από H&M, Zara και Mango. Οπότε περιμένετε έτσι ένα χολάκι. Ήθελα λοιπόν να σας δείξω τι πήραμε τα Χριστούγεννα, ρε παιδιά, γιατί δεν σας είπα. Λοιπόν, αρχικά ο Άγγελος για τη γιορτή μου σας είπα ότι μου έκανε δώρο στην αρχή ένα βραχιόλι. Ήταν το βραχιόλι της Daniel Wellington, το οποίο όμως επειδή το είχα, του λέω, βρε άνθρωπε, από όλα τα πράγματα αυτό που είχα βρήκες να μου πάρεις. Και εν τέλει το άλλαξα γιατί το είχα και πήρα αυτό το... σας δείξα και πριν βασικά. Αυτό το δαχτυλιδάκι, επειδή ξέρετε ότι μου αρέσουν πάρα πολύ και για κάποιο λόγο μου αρέσει να φοράω καλά κοσμήματα, γιατί δεν θέλω να τα βγάζω. Οπότε επειδή αυτό είναι σημαίνει και δεν σκουριάζει με νερά και τα λοιπά, πήρα αυτό για να το φοράω εδώ. Και να σας δείξω και τα δαχτυλιδάκια αυτής της φίλης μου που σας είπα, το Pretty Little Handmade, το οποίο είναι αυτό, το οποίο το φορούσα το πρωί, που είναι αυτό το ματάκι, το οποίο είναι γαλάζιο, είναι λευκό με μέσα γαλάζιο και είναι πάρα πολύ ωραίο. Και επειδή κλείνει όσο θέλεις, εδώ, μπορείς να το φοράς σε όποιο δάχτυλο θέλεις, εγώ σου με το έκανα σε βαλιέ. Και μου άρεσε να το φοράω εδώ. Και τέλος αυτή η φίλη μου έδωσε και αυτό. Και μπορώ να τα φοράω όλα μαζί με αυτά τα δικά μου. Και εγώ από Black Friday είχα παραγγείλει αυτό από Σαφίρα, το οποίο έχω για εκπτωτικό κωδικό, που νομίζω πως ακόμα ισχύει εκπτωτικός κωδικός μου, οπότε μπείτε κάτω στην περιγραφή, θα τον γράφω εκεί. Και το φοράω μαζί με αυτό της γιαγιάς μου, που το φοράω πάντα εκείνη της γιαγιάς μου, σας το έχω πει χίλιες φορές, φωτο σιρέ, έτσι λέγονται αυτά. Και μου αρέσουν πάρα πολύ τα δαχτυλιδάκια, το φοράω συνέχεια. Επίσης το δώρο το η Βασίλη από τον Άγγελο, γιατί κάνουμε ένα χριστουγεννιάτικο δώρο και ένα για τις γιορτές. Και εγώ τώρα που έχω γιορτή μου κάνει για τη γιορτή μου, αλλά γενικά εγώ του έκανα ένα δώρο για τα Χριστούγεννα, ας πούμε. Εγώ του πήρα τα AirPods, γιατί μιλάει πάρα πολύ στο τηλέφωνο, ειδικά το καλοκαίρι, λόγω της δουλειάς του, τον παίρνουν κάθε μέρα 200 τηλέφωνα. Και επειδή μιλάει και στο αυτοκίνητο πολλές φορές, ήθελα να είναι πιο ασφαλής και του πήρα τα AirPods. Και αυτός τυχαία μου πήρε και αυτός ακουστικά και μου πήρε αυτά από JBL, γιατί η μάρκα JBL μας αρέσει πάρα πολύ, έχουμε ήδη ένα ηχειάκι και επειδή την εμπιστευόμαστε πάρα πολύ σε θέματα, το έχει πολύ καλά ηχεία, μου πήρε αυτά τα ακουστικά και έτσι έχουμε δύο ακουστικά και έτσι ο ένας βλέπει τα δικά του με τα ακουστικά του και ο άλλος βλέπει πάλι τα δικά του με τα AirPods στα ακουστικά του και δεν ενοχλούμε κανέναν από εκεί που δεν είχαμε κανένα στο σπίτι. Έχει τέλειους ουρανούς, μας κάνετε ένα... Και κάθε μέρα έχει τέλειους ουρανούς, μου αρέσει πάρα πολύ. Είμαστε τόσο κοντά. Είμαι, ετοιμάστηκα για να πάω στη μαμά μου, περιμένω τον Άγγελο να έρθει να με πάρει και πήγα να πάρω τα σκουλαρίκια μαζί μου για να τις τα δείξω και πήγα να πάθω σοκ, γιατί βγάζω τα σκουλαρίκια και είναι μόνο αυτό και λέω το υπόλοιπο που έχει πάει και λέω χάλασε και τώρα είδα ότι μπορείς να τα φορέσεις και έτσι που είναι εξίσου πολύ ωραία έτσι. Παιδιά, έχω πάθει σοκ. Λοιπόν,
Σας είπα ότι αυτή η μάρκα λέγεται Pinti Paola. Παρ' όλα αυτά, με το χρυσοχοείο το οποίο συνεργάζομαι και θα ανέβει διαγωνισμός, θα μου βάλει κωδικό 20% σε όλο το site. Οπότε περιμένετε και stay tuned στο Instagram, γιατί εκεί πέρα θα γίνει ο διαγωνισμός για το Pandora. Αλλά εκεί πέρα θα βρείτε και τον κωδικό, είτε πάρετε μέρος στο διαγωνισμό είτε όχι, για το υπόλοιπο site. Και μπορείτε να τα βρείτε, ήταν σχετικά οικονομικά, δεν ήταν πάρα πολύ ακριβά, οπότε μπορείτε να ψάξετε. Και εντάξει, νομίζω το Pinti Paola έρχεται από το εξωτερικό, ενώ το να πάρετε κάτι από την Ελλάδα είναι σίγουρα πιο safe στα μεταφορικά, δεν χρειάζεται, ξέρεις, άμα το χάσεις, στέλνεις μήνυμα, παίρνεις τηλέφωνο, συνεννοείσαι πολύ πιο εύκολα. Και έπαθα σοκ, ρε, τι ωραία, θα τα φοράω και σκέτα. Εν τω μεταξύ, μια που έχω χρόνο να σας δείξω και το Pandora. Εγώ γενικά ήμουνα κατά το Pandora από την άποψη ότι όχι ότι δεν μου αρέσουν, είναι όμορφα. Απλά είναι τόσο μαρκετίστικο το όλο θέμα που έλεγα ότι όχι, δεν θα πέσω σε αυτή τη λούπα, γιατί ξέρω πως είναι μαρκετίστικο και δεν θέλω να το πάρω. Βέβαια τώρα έχει βγει ένα πολύ καινούριο σχέδιο, το οποίο ανυπομονώ να έρθει στην Ελλάδα, γιατί θέλω να το πάρω. Παρ' όλα αυτά, δείτε το! Λοιπόν, όταν όλοι σας κάνουν δώρα iPhone στο Instagram, εγώ σας κάνω Pandora, τρομερό, και θα έχετε και 20% όπως σας είπα στο site, οπότε αν έχετε ήδη, αν το κερδίσετε, ό,τι σας αρέσει, μπορείτε να το πάρετε με έκπτωση και να το γεμίσετε και διάφορα charms, γιατί αυτή είναι η σημασία, να το γεμίσετε με charms το Pandora σας. Και δεν ξέρω, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που σας κάνω τέτοια δώρα. Πραγματικά δώρα που αξίζουν, κοσμήματα που τα υπερλατρεύω, μου αρέσουν πάρα πολύ. Επίσης να σας πω, να κάνουμε και έτσι ένα πολύ mini haul σχετικά με το τι ακόμα πήρα τα Χριστούγεννα, γιατί δεν θα σας τα δείξω σε άλλο βίντεο. Παρέλαβα αυτό το τσαντάκι, το Jacquet Mousse, κάπως έτσι λέγεται. Το οποίο το πήρα από το AliExpress. Το οποίο είναι μια χαρά για τα λεφτά, νομίζω το πήρα 10-13 ευρώ. Ήταν το μοναδικό που ήρθε από όλα αυτά που έχω πάρει. Αυτό και κανένα δύο ακόμα χαζομάρες ήρθαν. Ενώ έχω παραγγείλει πράγματα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι κροκό, είναι φωτοφούξια. Και επειδή για κανένα λόγο δεν έχω λεφτά να δώσω, δεν έχω τόσα λεφτά για να δώσω για ένα τόσο μικρό τζαντάκι, πήρα αυτό. Επίσης πήρα ένα μπουφάν The North Face. Μου είχαν αρέσει πάρα πολύ και το είχα βρει στο Sneaker 10. Είχα πάρει το παιδικό νούμερο, το παιδικό σχέδιο στο μεγαλύτερο νούμερο. Τι άλλο, αυτά νομίζω κυρίως τώρα θυμάμαι που έχω πάρει. Τώρα άμα κάτι άλλο έτσι το θυμηθώ θα σας το δείξω και αυτό. Μειώνει η ένταση, μειώνει και η τάση. Ή και ανάποδα. Αυξάνει η τάση, αυξάνει η ένταση. Μειώνει η τάση, μειώνει η ένταση. Ενώ τα αντιστρόφως ανάλογα. Και έχω φτάσει σπίτι, μόλις με έφερε η μαμάκα μου. Χάρηκα πολύ που τους είδα και έτσι λίγο απομακρυσμένη κάπως μέσα στο σπίτι, αλλά χάρηκα. Ο Άγγελος έχει πάνει τον Μπάουκ. Και οπότε τώρα λέω να κάτσω να κάνω μοντάζ το βίντεο, γιατί σε μία ώρα ξεκινάει και Survivor. Βλέπω λίγο να σας πω την αλήθεια, γιατί δεν έχει τίποτα άλλο να δούμε. Περιμένω ανυπομονησία και ο Άγγελος και εγώ να ξεκινήσει το Masterchef. Αυτά, μην ξεχνάτε να με ακολουθείτε στο Instagram. Κάντε ένα like, ένα subscribe στο κανάλι, σίγουρα όλα αυτά βοηθάνε πολύ. Και μας τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά, γεια σας!